Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για την έκτακτη επικαιρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου που αφορά, θα πει κανείς, την επιβίωση μιας κατάστασης η οποία ταλαιπωρεί χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο και βεβαίως μας ενδιαφέρει τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε και από εκείνους που έχουν προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα την εξυγίανσή του, να δούμε αν μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί είμαστε εδώ, γιατί στις 3 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των τεσσάρων μεγάλων, του Big Four όπως λέμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου, των αφεντικών του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, εκεί όπου στη Μεγάλη Βρετανία, σε μια συγκεκριμένη αίθουσα, σε ένα χώρο που φυλάσσετε πάρα πολύ καλά από νωρίς, θα συναντηθούν οι άνθρωποι που θα δούμε σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η σημερινή συζήτηση, να πάνε όλα καλά και να φέρουν κάποιες λύσεις για το αύριο, για την επόμενη μέρα. Παρουσία βεβαίως των μελών των διεθνών φορέων του ποδοσφαίρου, FIFA και UEFA, που και αυτοί εδώ και τόσα χρόνια δεν ξέρω αν μας έχουν βοηθήσει να βρούμε κάποια πατήματα και κάποιους δρόμους πιο ανοιχτούς. Γιώργο Χελάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Διονύση Δελή, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Αλλά πριν ξεκινήσουμε εδώ τις δικές μας εκτιμήσεις μέχρι να γίνει συνάντηση στις 3 η ώρα, θα πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ όπως τρέχει εκεί όπου βρίσκεται έξω από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας η ομάδα δημοσιογραφική του One και πρώτα απ' όλα ο Νίκος Δαλαγραμμάτικας για να μας παρουσιάσει τα πρώτα στοιχεία. Νίκο, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας λοιπόν από το Σύνταγμα, εδώ έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Ηλιόλουστο το απόγευμα. Ελπίζουμε να βγει ήλιος για ένα πιο έντιμο, πιο όμορφο, πιο καθαρό, πιο υγιές ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησης αυτής, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε 30 λεπτά, δίχως ωστόσο προς το παρόν να έχουν προσέλθει όλοι όσοι έχουν κληθεί να λάβουν μέρος. Συνολικά είναι 12 άτομα. Θα θυμίσουμε ότι εκ μέρους των διεθνών φορέων, δηλαδή της UEFA και της FIFA, θα είναι ο Λάκοβιτς, ο οποίος είναι ο διευθυντής των Εθνικών Ομοσπονδίων της UEFA, ο Νίκολα από την πλευρά της FIFA, επίσης από την πλευρά της UEFA θα είναι ο κύριος Μάριος Γεωργίου, ο Κύπριος εκπρόσωπος, αλλά και ο Πέρι από την FIFA, ένας Άγγλος αναλυτής για το ρόλο του οποίου θα αναφερθούμε στη συνέχεια, ο κύριος Χούμπελ, ο οποίος είναι ο επιτετραμένος των διεθνών αρχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο υφυπουργός αθλητισμού από ελληνικής πλευράς, ο κύριος Αυγενάκης, ο πρόεδρος Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ο κύριος Γραμμένος, ο κύριος Λισάνδρου από τη Super League. Οι τρεις τελευταίοι έχουν έλθει, ενώ αναμένουμε και τους τέσσερις ηγέτες της Big Four του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Σαββίδη, τον κύριο Αλαφούζο, τον κύριο Μελισανίδη. Οι ξένοι συμμετέχοντες σε αυτή την πολύ μεγάλη σημασία συνάντηση που μένει να δούμε και με ποια ακριβώς ατζέντα θα εξελιχθεί, είναι εδώ, καθώς μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών διανυκτέρευσαν στη Μεγάλη Βρετανία. Ωραία. Αυτή η πρώτη εισαγωγή και σύνδεση με τον Νίκο Δελαγραμμάτικο, που βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου, εκεί όπου περιμένουμε να αφηχθούν όλοι οι προσκεκλημένοι. Και βεβαίως, όπως μας είπε Γιώργο Χελάκη και Διονύση Δελή, ο Νικόλας, αυτή η πρόσκληση έγινε από τον κύριο Αυγενάκη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, βεβαίως και από τον κύριο Λάκοβιτς. Το θέμα είναι. Δεν υπάρχει επίσημη ατζέντα για να το ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει θέμα. Αν υπήρχε θέμα, ίσως θα αντιευκολυνόμαστε κι εμείς και κυρίως αυτοί που θα πάρουν μέρος να συζητήσουν πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Όπως διαβάσαμε και την πρόσκληση που έστειλε ο κύριος Αυγενάκης, από αυτήν δεν προκύπτει τίποτα. Και μια και λέει στο όνομά του κύριου Αυγενάκη, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα που εισέρχεται ο Υφυπουργός Αθλητισμού όταν έφτασε στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Πάντοτε σε απευθείας μετάδοση, όλοι οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του σταθμού μας εκεί καταγράφουν κάθε εικόνα. Και αν και θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, διότι αυτό επιτάσσει το καλό του ποδοσφαίρου, ξέρουμε ότι και ο ίδιος ο Υφυπουργός, ο κύριος Αυγενάκης, με χθεσινές του δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ήταν εξαιρετικά συγκρατημένος. Είπε, κρατάω μικρό καλάθι. Ναι, και αυτό έχει να κάνει, κατά τη δική μου γνώμη, με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, ή να το διατυπώσω διαφορετικά, ναι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που να τα ξέρουμε εμείς, τα οποία θα συζητηθούν. Εάν υπήρχαν, θα γινόταν μια συζήτηση προγραμματισμένη. Τώρα δεν υπάρχει μια επισημοποιημένη ατζέντα, δεν υπάρχει. Ακριβώς. Και τώρα να εξηγήσει ο κύριος Πέρι πόσα χρήματα χάνονται από το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο εξαιτίας της κατάστασης στην οποία έχει οδηγηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι μεν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι υπαέχουν στελέχη και αυτά τα πράγματα που θα τους πει ο κύριος Πέρι πιθανότατα τα γνωρίζουν. Το θέμα είναι τι κάνει κανείς για να τα ξεπεράσει. Ελπίζω η συζήτηση να μην έχει το χαρακτήρα ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να πέσουν οι τόνοι. Διότι να πέσουν οι τόνοι, αν τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο, Αντώνη. Είναι πάντως, Διονύση Δελή, μια συνάντηση που γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολύ συζητημένη, πολύ θρύλετη, όπως θέλει μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς.
Λέει και ο Γιώργος και επισημαίνει αυτό που ο κύριος Αυγενάκης ότι κρατάμε μικρό καλάθι, διότι δεν ξέρουμε τα δεδομένα να έχουν επισημοποιηθεί. Καλά, προφανώς και ο κάθε πλευρά μπορεί να πει ό,τι θέλει στο τραπέζι. Το θέμα είναι πώς μπορεί να δούμε μια καλύτερη μέρα συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που εδώ οι άνθρωποι των διεθνών ομοσπονδιών βρίσκονται 3 χρόνια και δεν την έχουμε δει. Μάλιστα. Να δανείζεσαι πάντα από τους απεσιόδοξους, λέει. Δανείζουν εύκολα και δεν περιμένουν να τα πάρουν πίσω. Εγώ λέω ότι γενικότερα είναι μια μέρα σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μια μέρα που ούτως ή άλλως έχει γίνει μια πρώτη επιτυχία. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είχαμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούν να καθίσουν και από το ίδιο τραπέζι, υπάρχει το δεδικασμένο του 16, η απόπειρα τότε του Σταύρου Κοντονή, να γίνει μια αντίστοιχη συνάντηση Big Four, η οποία δεν τελεσφόρησε μια ώρα πριν από την έναρξή της. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν περιμέναμε ότι θα καθίσουν και από το ίδιο τραπέζι, κάθονται. Και αυτό είναι μια καλή είδηση. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουν καλή διάθεση αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα. Ωραία. Συνεχίζουμε σε λίγο τα σχόλιά μας, αλλά πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Νικοκύρη, ο οποίος βρίσκεται και αυτός εκεί για λογαριασμό του One και μας μεταφέρει κάτι πολύ ενδιαφέρον, τα παρασκήνια μέχρι τώρα, πριν την έναρξη της συνάντησης. Γιώργο. Λοιπόν, καλησπέρα από το Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω ότι ξεκίνησαν ήδη συναντήσεις εδώ. Παρότι το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για 3 η ώρα, δεν έχουν έρθει οι 4 ιδιοκτήτες των 4 μεγάλων ομάδων. Όμως, 1 και 4 ο κύριος Ιβάν Σαββίδης έφτασε στο Μεγάλη Βρετανία, εισήλθε σε έναν από τους χώρους του ξενοδοχείου, όχι στην αίθουσα που είναι προγραμματισμένη να γίνει συνάντηση. Λίγα λεπτά μετά είχε συνάντηση με τον Μάριο Γεωργίου, τον άνθρωπο της UEFA, είναι στη διεύθυνση Ομοσπονδιών της UEFA. Το τι ακριβώς συζητήσαν, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Για πάνω από μισή ώρα βρέθηκαν μαζί οι 2 άντρες. Περιμένουμε βεβαίως να μάθουμε στην πορεία για ποιο ακριβώς λόγο έγινε αυτή η συνάντηση. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει γίνει κάποια παρόμοια συνάντηση με κάποιους από τους άλλους ιδιοκτήτες, με τον κύριο Μαρινάκη, με τον κύριο Αλαφούζο, με τον κύριο Μελισανίδη. Άρα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς σκοπό έχει αυτή η συνάντηση. 45 λεπτά μετά έφυγε ο κύριος Σαββίδης, θα επανέλθει. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα ξανά. Ενδιαφέρον έχει ότι την ώρα που έφευγε ο κύριος Σαββίδης ερχόταν ο κύριος Γραμμένος. Πέσανε μαζί στην είσοδο. Είχαμε αγκαλιές και μια μικρή κουβεντούλα για λίγα λεπτά. Αποχώρησε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Γραμμένος έχει πάρει θέση ήδη στην αίθουσα που θα γίνει η συνάντηση. Η αίθουσα που θα γίνει η συνάντηση είναι στο ισόγειο. Να σας πω ότι στα αγγλικά θα συζητήσουν. Βεβαίως θα υπάρχουν μεταφραστές και για αγγλικά, ελληνικά και ρωσικά. Ήρθε άλλωστε και νωρίτερα ο μεταφραστής του κύριου Σαββίδη, είναι ο μοναδικός που θα χρειαστεί να μεταφράσει στα ρωσικά. Άρα περιμένουμε πλέον, αφού όλα έχουν στηθεί, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί από την ώρα που θα καταφτάσουν και οι 4 ιδιοκτήτες επίσημα πλέον για τον Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Οι λεπτομέρειες αυτές των παρασκηνίων, Διονύση, είναι πάντοτε η γαρνιτούρα. Πάντα. Αλλά η ουσία είναι τώρα που μετράει και θα δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε, που λέγαμε. Ναι. Υπάρχουν 3 ανοιχτά θέματα, 3 πολύ σοβαρά θέματα στο τραπέζι. Το πρώτο είναι πώς θα ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον, υπάρχει μια ένταση που την κόβεις με το μαχαίρι και την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα είναι πώς θα τελειώσει ένα πρωτάθλημα που η νέα του φόρμα επιτάσσει το φινάλε της να έχει και διαδοχικά ντέρμπι, έτσι, κάθε 3 μέρες. Με την ανάδειξη του πρωταθλητή μέσω των play-off. Ναι. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα είναι οι εκλογές της ΕΠΟ. Οι εκλογές της ΕΠΟ γίνονται παραδοσιακά μετά από Ολυμπιακούς Αγώνες, συνήθως τον Οκτώβρη. Πολύ σωστά. Με δεδομένο όμως ότι φέτος ολοκληρώνεται αυτή η επιτροπή από την UEFA και τη FIFA, εδώ και αρκετό καιρό, από την ΙΟΝ δηλαδή, από το πρώτο ραντεβού που είχε ο Αυγενάκης με τους επικεφαλείς των συνομοσπονδιών, έχει τεθεί στο τραπέζι το να γίνουν οι εκλογές καλοκαίρι. Mm-hmm. Ένα δεύτερο λοιπόν θέμα είναι οι εκλογές της ΕΠΟ. Πώς θα γίνουν, πότε θα γίνουν και αν η UEFA και η FIFA. Η πιθανή διάδοχη κατάσταση. Ναι, νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον το θέμα, γιατί στην πραγματικότητα η κουβέντα πλέον πάει πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά στο πώς μπορεί να αλλάξει το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ. Ζούμε εκλογές με αρχιερεσίες που όλοι καταλαβαίνουμε, τις ξέρουμε και τις γνωρίζουμε και δεν υπάρχει λόγος να τις ανακυκλώνουμε. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό λοιπόν είναι πιο βαθύ. Το τρίτο λοιπόν θέμα της ιστορίας αυτής είναι το τι θα γίνει αφού φύγει η UEFA και η FIFA. Άρα λοιπόν, όταν θα υπάρχουν μόνοι μας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχουν 3 βασικοί άξονες. Το φετινό πρωτάθλημα, οι εκλογές και τι θα γίνει αφού η UEFA και η FIFA αποχωρήσουν. Θα προσθέθετα συμπληρωματικά ότι είναι και το θέμα της διαιτησίας και τώρα, αλλά και στη συνέχεια, γιατί ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς λύγει η θητεία του κυρίου Περέιρα, που είναι ένα από τα θέματα που συζητιέται. Δεν μπορεί πολύ να μην συζητηθεί και σήμερα. Προφανώς. Εγώ λοιπόν, δεν λέω ότι είναι από τα προαπαιτούμενα. Ναι. Βάζουμε μια τελεία ξανά. Ακούσαμε
τον Γιώργο Νικοκύρη για το παρασκήνιο της συνάντησης. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να συνδεθούμε ξανά εκεί με τους συναδέλφους. Πάμε στον Νίκο Κότση λοιπόν. Και θα έλεγα, Νίκο, καλησπέρα, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής είναι η μοναδική ομάδα που έχει δημοσιοποιήσει τις θέσεις του και έχει βγάλει τις ανακοινώσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν ακόμα οι άλλοι. Αλλά θέλουμε να μας μεταφέρεις και το παρασκήνιο για το τι έχει γίνει μέσα. Πράγματι έτσι είναι. Καλησπέρα και από μένα. Ο Ολυμπιακός έχει δημοσιοποιήσει τη θέση του σε μια ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγες ημέρες. Αρχικά έχει κάνει λόγο για συνάντηση χωρίς ατζέντα, μια συνάντηση χωρίς ουσία, αν δεν υπήρχε προεργασία. Δεν ξέρουμε ακόμα και θα το μάθουμε λογικά μετά τη συνάντηση αν υπήρξε αυτή η προεργασία μετά την κινητοποίηση που προκάλεσε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο και μεταξύ ποιών, αλλά ξέρω ότι σίγουρα κάτι έχει συμβεί. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι η σημερινή συνάντηση θεωρητικά θα πρέπει να αφορά το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και γι' αυτό γίνεται. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν οι εμπλεκόμενοι. Ήρθε ο κύριος Σαββίδης νωρίτερα και έφυγε. Μάλιστα, έγινε ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον σκηνικό όταν ήρθε ο κύριος Σαββίδης. Έφυγε απευθείας, ανέβηκε σε κάποιον όροφο του ξενοδοχείου εδώ στη Μεγάλη Βρετάνια. Μάλιστα, ήρθε περπατώντας και ανέβηκε σε κάποιο ξενοδοχείο. Μετά από λίγη ώρα τον ακολούθησε μαζί με τους άνδρες ασφαλείας του κ. Σαββίδη και ο Μάριος Γεωργίου από τη διεύθυνση των Ομοσπονδίων Μελών της UEFA. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συνάντηση. Η οποία μπορεί να είναι θεσμική, μπορεί οτιδήποτε. Δεν το ξέρουμε όμως. Από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε, δεν είναι μια θεσμική συνάντηση που θα αφορά και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν υπήρξε αυτή η συνάντηση πράγματι, δεν είναι μια συνάντηση που έχει προγραμματιστεί και με τους άλλους τρεις μεγαλοϊδιοκτήτες που θα έρθουν στο Μεγάλη Βρετανία σε λίγη ώρα. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η συνάντηση που είδαμε όλοι και δεν ήταν έτσι εγκάρδια, είναι η συνάντηση που είχαμε μεταξύ του κυρίου Σαββίδη και του Ραμένου. Βλέπουμε πάντοτε τα αποκλειστικά πλάνα από το One που κάλυψαν οι καμερές μας νωρίτερα. Σε ακούμε, Νίκο. Ακριβώς. Ο κύριος Σαββίδης μόλις βγήκε από στο λόμπι του ξενοδοχείου, εκείνη την ώρα έμπαινε ο κύριος Γραμμένος. Υπήρξε ένας θερμός συναγκαλισμός και μια συζήτηση λίγων δευτερολέπτων. Εντάξει, δεν είναι κρυφό ότι έχουν άριστες σχέσεις οι δυο τους. Ναι. Δεν είναι κρυφή γενικά η σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Έγινε. Πολύ ωραία, Νίκο. Λοιπόν, θα έχουμε πάντοτε την απευθεία σύνδεση με το. Πάντως, αν με επιτρέπετε, νομίζω ότι σιγά σιγά έρχονται και οι υπόλοιποι. Ο κύριος Αλαφούζος, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελισανίδης, νομίζω θα έρθουν. Είναι μοναδική που λείπει. Περιμένουμε, συνάντηση, βέβαια. Να σημειώσω ότι οι άνθρωποι της UEFA μένουν στο ξενοδοχείο εδώ. Οι άνθρωποι της UEFA μένουν στο ξενοδοχείο εδώ. Εκεί ο κύριος Λάκοβιτς τον είδαμε πολύ νωρίτερα από την ώρα που, ήρθαμε εδώ. Και ο κύριος Γεωργίου και όλα τα μέλη της UEFA μένουν εδώ. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε αργότερα με τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται πάντοτε εκεί περιμετρικά έξω, στην είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας, εκεί όπου θα γίνει αυτή η πολυθρύλητη συνάντηση Γιώργο Χελάκη. Μία συνάντηση που, εντάξει, τώρα κάποιοι που μας ακούνε και έχουν δει τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ δεν θα πω τι συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια, δεν θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή. Έχει έρθει η FIFA και η UEFA εδώ, τους τελευταίους, αν έχω μετρήσει σωστά, 39 μήνες. Και τα πράγματα, το μόνο που έχουν καταφέρει ως αποτέλεσμα, λέω μια προσωπική γνώμη, είναι να μην διακοπεί το πρωτάθλημα. Όλα τα άλλα τα έχουν αφήσει όπως ήταν ή τα έχουν κάνει και χειρότερα, θα πω. Εγώ θα σου λέγω ότι ορισμένα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η ΕΠΟ, η ποδοσφαιρική μας ομοσπονδία, είναι υπερχρεωμένη και μόνο με δανεισμό μπορεί να λύσει τα προβλήματά της, είναι σημαντικό. Ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο κάποτε ήταν στην έκτη θέση της κατάταξης στην Ευρώπη και τώρα βρίσκεται στη 17η, 18η. Παλεύουμε και να αποφύγουμε την καταγγείλα. Αυτά είναι σημαντικά προβλήματα. Ότι φέραμε έναν ξένο αρχιδιαιτητή για να λύσουμε τα προβλήματά μας και κάθε μέρα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης η διαιτησία με τα λάθη που κάνουν οι διαιτητές, ακόμα και με τη χρησιμοποίηση του VAR, αυτά είναι προβλήματα. Τα οποία και είναι επαναλαμβανόμενα. Που φαντάζομαι δεν πρόκειται να αποφύγουν να θυγούν σήμερα. Κάποιοι θα τα θίξουν και κάποιοι θα δώσουν σε αυτά προτεραιότητα. Θέλω να ελπίζω, ναι, επειδή έκανα το σχετικό υπενιγμό ο Διονύσης στην αρχή της κουβέντας, ότι ορισμένα πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε θα τα βάλουν στο τραπέζι, θα τα έχουν προετοιμάσει και θα τα βάλουν στο τραπέζι αυτοί που διοργάνωσαν τη συνάντηση. Αναφέρομαι στις υπερεθνικές ομοσπονδίες και έχει κυκλοφορήσει και μία, ναι, πληροφορία. Τη μεταφέρω με επιφύλαξη. Ότι υπάρχει μια σκέψη σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ, για την οποία μίλησε προηγουμένως ο Διονύσης. Είναι ένας εξωτερικός γενικός διευθυντής, ένας CEO δηλαδή, ο οποίος να αναλάβει να τρέχει. Ένας τεχνοκράτης, δηλαδή. Ένας τεχνοκράτης, να αναλάβει να τρέχει κάποια θέματα και ψάχνουν να βρουν στο πρόσωπο κάποιου Έλληνα. Δεν ξέρουμε αν έχει βρεθεί κάποιος, να προταθεί σήμερα ως πρόσωπο κοινής αποδοχής. Είναι μια σκέψη. Δεν την αξιολογώ τώρα. Ναι. Είναι μια πρόταση. Ναι, γιατί είναι μια ενδεχομένως λύση, εφαρμόζεται και αλλού. Να δούμε μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο συγκεκριμένο.
ό,τι συγκεκριμένο μπει σήμερα από την πλευρά των διοργανωτών θα διευκολύνει, λέω εγώ, ούτως ώστε όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση να έχει αφήσει κάτι. Στη συνάντηση, κυρίες και κύριοι, που περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει και είναι προγραμματισμένη στις 3 και γι' αυτό είμαστε εδώ στην απευθείας μετάδοση του One να καλύψουμε το ρεπορτάζ, είναι προσκεκλημένη τα αφεντικά των 4 μεγάλων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ, καταρχάς του Παναθηναϊκού, στο Βασίλη Μυρότσο, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, πώς προσεγγίζει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από πλευράς Παναθηναϊκού, η πλευρά του Τριφυλιού την όλη ιστορία. Γεια σας, Βασίλη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Γιάννης Αλαφούζος στην ατζέντα που θα έχει πηγαίνοντας εκεί πέρα θα θέσει πολύ μεγάλο θέμα για τη διαιτησία. Έτσι και αλλιώς έχει επικοινωνήσει πολλές φορές και με τους θύνοντες της UEFA και της FIFA, αλλά και με τον ίδιο τον Λευτέρη Αβγενάκη. Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι έχει υπάρξει 3 φορές επικοινωνία τηλεφωνική του Γιάννη Αλαφούζου με τον Λευτέρη Αβγενάκη, γενικά για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι που θα επιχειρήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, δηλαδή να δείξει τον Υφυπουργό Αθλητισμού ως τον άνθρωπο που θα μπορέσει να βάλει το μεγαλύτερο λιθαράκι για να λυθούν τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι τη FIFA και την UEFA. Διότι όπως λέγατε και εσείς πριν, η FIFA και η UEFA αποχωρούν το καλοκαίρι. Mm-hmm. Μαζί με τη FIFA και την UEFA αποχωρεί ίσως και νωρίτερα από το καλοκαίρι ο αρχιδιαιτητής, ο κύριος Μέλο Περέιρα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα θέσει πολύ σημαντικό ζήτημα και για τον Περέιρα, κυρίως για το ποιος θα τον αντικαταστήσει. Είτε θα είναι Έλληνας, είτε θα είναι ξένος, θέλει έναν αρχιδιαιτητή που θα κάνει καλύτερους ορισμούς. Οι ορισμοί του κυρίου Περέιρα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, δεν είναι οι καλύτεροι δυνατοί. Είναι το Τριφύλι μία από τις ομάδες που είτε παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, είτε παίζει στην έδρα του με την Ξάνθη, βλέπει τους διαιτητές να μην του φέρονται και πολύ καλά. Mm-hmm. Θυμίζω 2 μάτς για τα οποία έβγαλε κιόλας ανακοίνωση, είπα, η Παναθηναϊκός, που δεν το κάνει πολύ συχνά. Γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτά τα 2 παιχνίδια συγκεκριμένα. Οπότε θα θέσει στην ατζέντα του πολύ σημαντικό θέμα για τη διαιτησία και θα βάλει στο τραπέζι και κάποιες λύσεις που δεν τις ξέρουμε ακόμα, ίσως θα τις μάθουμε μετά τη συνάντηση, για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Το θέμα για τον κύριο Περέιρα και την αντικατάστασή του θα μπει όταν τελειώσει η θητεία του ή προτίθεται ο Παναθηναϊκός να το βάλει και τώρα μεσούς της αγωνιστικής περίοδου? Προτίθεται να το θέσει στο τραπέζι σήμερα, γιατί στο Παναθηναϊκό θεωρούν ότι είναι μια ιστορική συνάντηση σημερινή. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν ξανασυναντηθεί 4 μεγάλοι. Σωστά. Αυτό είπε και στον κύριο Αβγενάκη ο Αλαφούζος, ότι πολλοί προσπάθησαν πριν από εκείνον να τους φέρουν σε ένα τραπέζι, αλλά εκείνος τα κατάφερε. Οπότε θα το βάλει σήμερα, με την ελπίδα ο Παναθηναϊκός μετά τη σημερινή συνάντηση να υπάρξει και μια δεύτερη. Αυτό πιστεύουν, ότι αν σήμερα βγουν από αυτή την αίθουσα του Μεγάλη Βρετανία και είναι όλα καλά, ναι, ότι θα υπάρξει και μία δεύτερη για να προχωρήσουν σε όσα θα συζητήσουν. Ενδιαφέρον αυτό που λες, Βασίλη, και ναι, σε ευχαριστούμε πολύ αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω. Ναι, ωραία. Αυτά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Είναι σωστό αυτό που ρώτησες, Γιώργο. Νομίζω, Διονύση, μια και το έθεσε και ο Γιώργος, ότι όλοι μέχρι τώρα μιλούν για τον Περέιρα, θα ήθελαν αντικατάστασή του από τον τρόπο που τοποθετούνται χθες. Ναι, είναι προαπαιτούμενο, ναι, έχω την εντύπωση. Και πολύ σωστό ο Βασίλης έθεσε τις ανησυχίες του Παναθηναϊκού. Αντίστοιχες ανησυχίες έχει και η ΑΕΚ από τον περσινό τελικό του κυπέλου και μετά. Σωστά. Η σχέση ΑΕΚ-Περέιρα είναι διαφορετική για τον Ολυμπιακό ούτε λόγος. Άρα λοιπόν οι 3-4 λένε ότι για να μιλήσουμε για την ουσία του πράγματος, θα πρέπει πρωτίστως να προκύψει αυτή η αλλαγή. Και έχει ακουστεί από το ρεπορτάζ, συγγνώμη σε διακοπή, έχει ακουστεί από το ρεπορτάζ τελευταία πολύ έντονα το όνομα του συνεργάτη του. Του Μάριν. Του Μάριν. Ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν προκύπτει αυτό. Γιατί το καλοκαίρι η FIFA, γιατί η FIFA κράτησε εδώ και τον Μάριν. Σωστά, και τον Λίμπερκ, ναι, προφανώς, και τον Περέιρα, ανανέωσε τις συμβάσεις αυτές τρεις μαζί. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πακέτο, δηλαδή συνεργάζονται για αυτό που βλέπουμε και θαυμάζουμε κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη. Έχουμε και τώρα πρωτάθλημα σε λίγη ώρα. Και σε λίγο έχουμε πρωτάθλημα, σωστά το λες. Άρα λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αν είναι να προκύψει ανακάτεμα της τράπουλας, δεν θα προκύψει με έναν άμεσο συνεργάτη του Μέλο Περέιρα. Από την άλλη, είμαστε εν κινήσει. Αύριο έχει ορισμός διαιτητών. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα προκύψει κάτι που θα οδηγήσει τον Μέλο Περέιρα σε παραίτηση, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι κάτι σε παραίτηση, ας πούμε, είναι πιθανότερο να δούμε, εάν το δούμε. Εάν το δούμε. Ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα ορίσει αύριο τους διαιτητές. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα και βασικό δεδομένο. Μια δεύτερη προϋπόθεση για να πάει η κουβέντα παρακάτω και για να προκύψει το δεύτερο ραντεβού, αυτό έχει τη σημασία, του είπε ο Βασίλης, γιατί προκύπτει και από το ρεπορτάζ γύρω από τον Υπουργό Αθλητισμού. Εχθές αυτό έλεγε, ότι σημασία θα έχει να γίνει αυτό το πρώτο ραντεβού και ίσως να κανονίσουμε να γίνει και ένα δεύτερο. Mm-hmm. Θα είναι ένα δείγμα πρόοδου. Αυτό που είπε τώρα λοιπόν και ο Βασίλης από την πλευρά του ρεπορτάζ. Ακριβώς, γι' αυτό και μου έκανε είναι εντύπωση. Σημαντικό στο τέλος. Μου έκανε εντύπωση ακριβώς η διατύπωση του Βασίλη. Το δεύτερο λοιπόν αφορά, και συνδέεται και με το ρεπορτάζ του Γιώργου, η διαφοροποίηση στην ΕΠΟ.
πρόσωπα κλειδιά, τα οποία θα μπορούν να εγγυηθούν ότι πέραν τούδε όλα θα κυλήσουν ομαλά. Δεν είναι μόνο το θέμα της διαιτησίας, που φυσικά και είναι πολύ σοβαρό και που ουσιαστικά είναι και η αιτία για όλη αυτή την τοξικότητα. Είναι και θέματα τα οποία ανέφερε ο Γιώργος και τα οποία είναι ζωτική σημασία για τη λειτουργία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο, αφού πάμε και στην πλευρά του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, εκεί που ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Νικόλας Κιτσιγιάννης θα μας μεταφέρει την οπτική της Ένωσης σχετικά με την σημαντική αυτή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, βέβαια, Νικόλα, συνάντηση. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα. Η ΑΕΚ πηγαίνει στην συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι και θα γίνει σε λίγο από τώρα με μια στάση αναμονής, θα λέγαμε. Η Ένωση ουσιαστικά περιμένει να δει ποια θα είναι η ατζέντα που θα υπάρχει στο τραπέζι και πού θα επικεντρωθεί η κουβέντα στη συνάντηση τη σημερινή, προκειμένου να δει και να εκφράσει και η ίδια τη θέση της σε όσα υποθούν. Από την πλευρά της ΑΕΚ, εκείνο που βγαίνει σαν πληροφορία και σαν κλίμα πριν την συνάντηση των Big Four είναι πως βασικό μέλημα είναι να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, να μην υπάρξουν διαδικασίες και καταστάσεις που θα φέρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια πιο δύσκολη κατάσταση από αυτή που ήδη είναι αυτή τη στιγμή, και να υπάρξει ένα κλίμα συνένεσης ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα με καταστάσεις που θα καλύπτουν όλες τις ομάδες. Είναι σαφές πως υπάρχουν ζητήματα που ενοχλούν την ΑΕΚ στην υπάρχουσα κατάσταση. Υπάρχουν παιχνίδια για τα οποία η ΑΕΚ φέτος εκτιμά ότι έχει τύχει μιας διαιτησίας αρνητικής, να το πω έτσι, και πιθανότατα θα τα ρίξει το τραπέζι στη σημερινή συζήτηση. Αναμενόμενο. Ωστόσο, δεν πηγαίνει με μια διάθεση να ξεκινήσει ίδια την οποιαδήποτε διαδικασία και να βάλει ζητήματα στο τραπέζι που θα μπορούν να χαρακτηριστούν, να το πω έτσι, εμπριστικά. Mm-hmm. Το βασικό στη γραμμή της ΑΕΚ είναι να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι. Είναι κάτι που το έχει τηρήσει και το έχει κρατήσει η ομάδα ακόμα και σε περιπτώσεις που βρέθηκε θυγμένη το τελευταίο διάστημα. Και κάτι τέτοιο σκοπεύει να κάνει και σήμερα και να το εκφράσει και επίσημα. Όπως επίσημα θα εκφράσει και οποιαδήποτε δική της πρόταση, παύλα θέση, υπάρχει για τη συνέχεια, για την επόμενη μέρα. Ωραία. Νικόλα Κιτσιγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ως αυτή τη στιγμή, όπως έχει πριν, έχουμε τα αποτελέσματα. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει ανακοίνωση της ΑΕΚ μετά τον τέρμα των ΠΑΟΚ, με την οποία θεωρεί, το γράφει καθαρά, δηλαδή τον Μέλο Περέιρα ως υπεύθυνο για αλλίωση αποτελέσματος. Το γράφει ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Και δεν είναι σοβαρό. Είναι σημαντική ανακοίνωση αυτό το πρωτάθλημα. Όχι, που φωτογραφίζεται. Ναι, γιατί τώρα μιλούσαμε με τον. Μα από τα θέματα της ανεπίσημης, να το πούμε έτσι, μεταξύ μας ατζέντας, που όλοι τα γνωρίζουμε, ένα κοινό σημείο αναφοράς, φαντάζομαι, όλων των εμπλεκόμενων στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η κακή ποιότητα της διαιτησίας. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ποτέ έχουμε μια χαρά διαιτησία στην Ελλάδα. Σχεδόν όλο. Δεν έχει εκφράσει παράπονα, είναι ο ΠΑΟΚ. Σχεδόν όλο. Καλά κάνει την ευκαιρία. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν έχουμε τον συνάδελφο τον Απόστολο στη συνέχεια, θεωρεί μέχρι στιγμής ότι ο κύριος Περέιρα κάνει καλά την δουλειά του. Φαντάζομαι αυτό θα επαναλάβει και σήμερα στη σύσκεψη ο κύριος Αδίδης. Μου δίνεις καλή πάσα λοιπόν τώρα να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο που θα μας δώσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τον Απόστολο Παγώνη, που θα μας πει περισσότερα από την πλευρά του δικεφάλου σχετικά με την προσέγγιση της σημερινής συνάντησης. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ατζέντα. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή τι θα συζητηθεί από πλευράς ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενημέρωση. Ωστόσο, από χθες βρίσκεται στην Ελλάδα ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είχε σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Και δεν έχει να κάνει μόνο να καταδείξει, για την ακρίβεια, ο Σαββίδης θέλει να καταδείξει τι συνέβαινε στο παρελθόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στους εκπροσώπους της FIFA και της UEFA, και να αναλύσει την παρούσα κατάσταση για τον πόλεμο που δέχεται ο ίδιος και η ομάδα του, αλλά και για δικαστικές εκκρεμότητες που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιληθεί. Παράλληλα, θα ξεδιπλώσει όλη την ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν την ομάδα του. Γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή σύσκεψη των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι και το θέμα το οποίο απασχολεί τον ΠΑΟΚ και το θέμα το οποίο υπήρχε στην επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτό που λένε στον ΠΑΟΚ είναι ότι πρέπει να κλείσει το συντομότερο δυνατό και στη συνέχεια από εκεί και πέρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης να προχωρήσει σε επόμενες κινήσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι και τη δικαιοσύνη. Ωραία.
Έγινε λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη και τις τελευταίες πληροφορίες από τον Απόστολο Παγώνη. Το ρεπορτάζ πάντοτε τρέχει και όσο πλησιάζει η ώρα, είμαστε 5 λεπτά πριν χτυπήσει το ρολόι ακριβώς 3 που είναι η προγραμματισμένη συνάντηση κανονικά. Παρουσία των μεγάλων αφεντικών του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, και των παραγόντων των διεθνών συνομοσπονδιών και βεβαίως των προέδρων FIFA, και Super League. Όλοι είναι εκεί. Για να δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν σε λίγο ή τώρα θα μπορούμε να πάμε να συνδεθούμε ξανά με την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται βεβαίως, τον βλέπουμε, τον Νίκο Δελαγραμμάτικα, ο οποίος μας έκανε και την εισαγωγική κουβέντα για το ρεπορτάζ. Πού βρισκόμαστε τώρα, Νίκο? Πρώτα απ' όλα έχουμε ησυχία. Δηλαδή, καλό είναι αυτό προς το παρόν. Δεν έχει ολοκληρωθεί προφανώς η άφιξη. Είναι καλό, είναι καλό. Για κάθε ενδεχόμενο υπάρχει εδώ μια δημιουργία των ΜΑΤ. Υπάρχει ευάριθμη παρουσία ανδρών των στατικών δυνάμεων της αστυνομίας και ανδρών της ασφάλειας, οι οποίοι είναι στις κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε να αποτρέψουν οτιδήποτε, που προς το παρόν δεν έχει παρουσιαστεί καμία ανησυχία. Οι μόνοι που έχουν μια αγωνία παραπάνω, πιο πολύ από όλους, είναι οι τουρίστες, οι οποίοι περνάνε συνέχεια. Είναι περίεργοι ποιοι είναι αυτοί εδώ, οι οποίοι θα έρθουν και έχει μαζευτεί τόσος κόσμος. Να πούμε βεβαίως ότι η συνάντηση αυτή δεν πρόκειται να έχει τυρί και χλάδι. Από ό,τι ρωτήσαμε την διεύθυνση του ξενοδοχείου, δεν έχει προβλεφθεί γεύμα. Τώρα, αν θα ζητηθεί, νομίζω μπορεί να προσφερθεί. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε για δύο από τα πρόσωπα τα οποία θα είναι στους συνδετημόνες της συγκεκριμένης συναντήσεως. Είναι ο Νίκολα Ελβετός, εκ μέρους της FIFA, ένας Ελβετός διπλωμάτης με λαμπρές σπουδές στη Ζυρίχη, δύο μεταπτυχιακά στις διεθνείς σχέσεις, θεωρείται σκληρός διαπραγματευτής της FIFA, όμως στα παράσημα του προς το παρόν έχει την παρουσία του στην διεθνή βάση της Ελβετίας στην Αμερική, δηλαδή στην επίσημη αποστολή της Ελβετίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τη διευθέτηση προβλημάτων που προέκυψαν στο Μπουρούντι και σχάτως ως απεσταλμένος της FIFA στην Γκάνα. Ας ελπίσουμε εδώ η κλίμακα να είναι διαφορετική. Όσον αφορά τον Πέρι, τον Άγγλο με λαμπρές σπουδές και εκείνο στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, τα τελευταία 25 χρόνια εξελίσσεται μέσα από την διοικητική ιεραρχία της UEFA, πάντα ως αναλυτής οικονομικών δεδομένων. Ωραία. Αυτά από τον Νίκο Δελαγραμμάτικα. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Νικοκύρη, γιατί έχει συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σε ακούμε, Γιώργο. Λοιπόν, να σας πω ότι ο πρώτος από τους ιδιοκτήτες των Big Four που βρέθηκε και βρίσκεται τώρα στο ξενοδοχείο είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ήρθε, δεν έκανε κάποια δήλωση, πέρασε στην αίθουσα και πλέον αναμένουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Ελαφούζο και τον κύριο Σαββίδη για να ολοκληρωθούν αφήξεις και να μπούμε στην ουσία να ξεκινήσει η συνάντηση. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ως δεδομένο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε την άφιξη λοιπόν των αφεντικών, Γιώργο. Υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο δεδομένο που μπήκε στην κουβέντα, προκύπτει από τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Αβγενάκη. Είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, αν το πράγμα φτάσει στο απροχώρητο, όπως είπε ο υφυπουργός, να εξετάσει με δική της πρωτοβουλία τον Brexit. Βλέπουμε αυτό τώρα εντωμεταξύ, ναι, Γιώργο, τον κύριο Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος εισέρχεται στην είξοδο του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι τα πλάνα που μόλις μας έστειλαν οι συνάδελφοι εδώ που βγαίνει από το αυτοκίνητο και χαμογελαστός ο άνθρωπος από την πλευρά της ΑΕΚ, ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης, επαναλαμβάνω, μπαίνει στην είσοδο του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτά είναι τα πλάνα που μας έρχονται ζωντανά. Ναι, ναι, ναι. Οι στοιχηματικές έδιναν το πρωί. Ποιος θα φτάσει πρώτος, ποιος θα φύγει πρώτος. Σοβαρά μιλάς τώρα. Υπήρχαν αποδόσεις. Υπήρχαν αποδόσεις γι' αυτό. Βεβαίως, δεν ξέρω όμως το εξής. Αν πιάνετε η πρώτη άφιξη του Ιβάν Σαββίδη που πήγε και έφυγε. Εάν πιάνετε αυτό, δεν πληρώνει. Απλήρωνε αυτό. Ναι, αν όντως έγινε αυτή η συνάντηση με τον Μάριο Γεωργίου που για την ιστορία είναι το δεξί χέρι του Ζόραν Λάνκοβιτς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά, ας πούμε, σε όλη αυτή την υπόθεση. Αν λοιπόν πληρώνει για τον Ιβάν Σαββίδη, αν πληρώνει για τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Υπάρχει αντίστοιχο στοιχείο για το ποιος θα φύγει πρώτος επίσης. Αυτό προλαβαίνουν τώρα όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε να ποντάρουν στις υποθέσεις. Υποθέτω ότι μια βόλτα, ας πούμε, στο. Ναι, υπάρχει. Στο φεύγα, όταν θα βγαίνουν έξω οι άνθρωποι. Είναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτηση από το πρωί, το ποιος θα πάει πρώτος και το ποιος. Πάντως, ακούσαμε από τον συνάδελφο τώρα τον Νίκο Δελαγραμμάτικα για τον εξαιρετικό διπλωμάτη, τον ξένο άνθρωπο, τον Αρδαπό που θα βρίσκεται στη συνάντηση. Έναν από των ξένων. Η διπλωματία νομίζω χρειάζεται σε κάποιο σημείο σήμερα. Εντάξει, εγώ αν και, και δεν είναι μόνο διπλωματία τώρα πια, πρέπει και ουσία κάποια στιγμή. Να μην αγιοποιούμε πρόσωπα τα οποία είναι συμμέτοχοι τη κατάσταση που ζούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι, είναι τρία χρόνια εδώ και κάτι. Και τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα με την παρουσία του. Και αυτή η απειλή για Brexit.
Είναι να το συζητήσουμε αυτό. Ναι, μου ακούγεται λίγο περίεργη, διότι μου μοιάζει σαν κάποιον που πυροβολεί τα πόδια του, κυρίως από την πλευρά των υπερεθνικών ομοσπονδιών, διότι όταν ήρθες απέτυχες να μας απειλείς με κάτι για το οποίο έχεις συνευθύνη, είναι λιγάκι άκομψο. Ήρθες για να μας βάλεις σε μία τάξη, για να μην πω περισσότερο, τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Ξέρεις, έχει μια σημασία σήμερα, Διονύση, δεν ξέρω αν είσαι και εσύ την διαγνώμη, Αντώνη, να ξεκινούσε η συνάντηση και οι κύριοι από τη FIFA και την UEFA να λέγανε ότι, κοιτάξτε να δείτε, σας φωνάξαμε εδώ, διότι μέχρι τώρα δεν τα καταφέραμε κι εμείς. Δεν τα έχουμε πάει καλά, δεν μπορέσαμε. Καλό θα ήταν να ακουστεί και αυτό. Αυτό θα ήταν τίμιο από την πλευρά του. Ναι, ναι. Και ίσως θα βοηθούσε και για τη συνέχεια. Πιθανότατα θα δημιουργούσε ένα καλύτερο κλίμα για τη συζήτηση. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να εκτιμήσουμε με αυτό που λέει ο Γιώργος πολύ σωστά, Διονύση, αν θα παίξουν, θα κάνουν τις αθώες περιστερές και θα πούνε εσείς φταίτε για όλα, πάμε να τα βρούμε. Έχει σημασία αυτό. Θα βοηθούσε πολύ τα επόμενα βήματα. Θα σου αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει σήμερα ο Χέρμπερτ Χούμπελ. Δεν θα το ακούσουμε απευθείας. Θα πληροφορήσουμε από το ρεπορτάζ. Παραμονή Χριστουγέννων, ο Χέρμπερτ Χούμπελ, ο οποίο είναι ο πρόεδρο. Ναι, είναι FIFA και UEFA. Ακριβώς είναι ο πρόεδρο τη Επιτροπή Παρακολούθηση. Παραμονή Χριστουγέννων, Αυστριακό ο Χούμπελ. Καταλαβαίνει ο καθένα τι είναι για την Κεντρική Ευρώπη η παραμονή των Χριστουγέννων. Απόγευμα. Εξέδωσε μια ανακοίνωση, μια προσωπική επιστολή, όπως θες πες το. Είναι αμέσως μετά την περίφημη εκείνη αγωνιστική με τα γεγονότα του Βόλου, που η νύχτα έγινε μέρα κλπ. Σωστά. Ο Χούμπελ λοιπόν σε εκείνη την ανακοίνωσή του, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι η ευθύνη της κέδινε τεράστια και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των διαιτητών που εμπλέκονταν σε εκείνη την αναμέτρηση. Την Κυριακή βλέπουμε που πέρασε, τώρα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, να εισέρχεται σε διάκοσα φυσικά, Διονύση, να εισέρχεται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Και να μπαίνει από την κεντρική είσοδο όπως όλοι. Ο κύριος Μαρινάκης έφτασε αυτή τη στιγμή, η ώρα είναι 3 και 2 λεπτά. Μπαίνει ο ιδιοκτήτης του αφεντικού του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο για τη συνάντηση που αναμένεται σε λίγο. Πάμε στο Γιώργο Νικοκύρη για να τον ακούσουμε με την είσοδο του κυρίου Μαρινάκη. Γιώργο. Λοιπόν, είδατε πριν λίγο τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, να μπαίνει στο ξενοδοχείο. Μας ευνηδίασε, είναι η αλήθεια. Ήρθε πεζός από την πίσω πλευρά, από εκεί που περιμέναμε, όπως έχουν έρθει όλοι οι υπόλοιποι. Και ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν είναι εδώ. Περιμένουμε πλέον τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Αλαφούζο για να ολοκληρωθεί η έλευση των τεσσάρων ιδιοκτητών της Big Four και να ξεκινήσει η συνάντηση. Τώρα. Βλέπουμε τον κύριο Αλαφούζο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, να έρχεται, ακριβώς, τρίτος κατά σειρά. Ωραία, μπαίνει ο κύριος Αλαφούζος. Και αναμένεται πλέον μόνο ο κύριος Σαββίδης, για να κλείσει πλέον η άφιξη των τεσσάρων ιδιοκτητών. Ωραία. Ωραία, Γιώργο, όταν έχουμε και την άφιξη του κύριου Σαββίδη θα συνδεθούμε ξανά να δούμε και τα πλάνα απευθείας. Έλεγα λοιπόν ότι ναι, για το πού ξεκινάνε και το πού τελειώνουν οι ευθύνες και για το ότι έχουμε χάσει έτσι λιγάκι την μπάλα σου όλη αυτή την κατάσταση. Ο Χούμπελ λοιπόν παραμονή Χριστουγέννων ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των συγκεκριμένων διαιτητών. Από την περασμένη Κυριακή οι συγκεκριμένοι διαιτητές είναι κανονικά στις ράγες. Η ΚΕΔ, ο αρχιδιαιτητής, ο Μέλο Περέιρα, ουσιαστικά δίνει εξηγήσεις στον Χούμπελ. Παρά τα αυτά, οι διαιτητές επέστρεψαν στη θέση τους. Έχεις δίκιο σε αυτό. Από ότι είναι τόσο μπερδεμένο, βέβαια. Μία τελεία και συνεχίζουμε για να πάμε και στον Νίκο Κότση για τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Οι συνάδελφοι είναι ακροβολισμένοι στα σημεία που πρέπει για να παρακολουθούν τα πάντα. Νίκο. Εγώ μπαίνω, βγαίνω λίγο τώρα. Προσπαθώ να βλέπουμε λίγο και τι γίνεται μέσα. Έφτασε πριν από λίγη ώρα ο κ. Μαρινάκης, προφανώς είδατε τα πλάνα. Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν ήρθε ο κύριος Αλαφούζος, ο τρίτος της παρέας. Μελισανίδης, Μαρινάκης, Αλαφούζος βρίσκονται ήδη στην αίθουσα. Και περιμένουμε τον κύριο Σαββίδη, τον πρώτο από όλους από όσους έφτασαν σήμερα στο Μεγάλη Βρετανία, αλλά αποχώρησε. Ο κύριος Μαρινάκης μπήκε ήδη στην αίθουσα, όπως και οι άλλοι δύο. Έχουμε να πούμε, δεν ξέρω ότι λόγω της μετακίνησής μου δεν έχω ακούσει ακριβώς τι έχετε πει, αλλά έχουμε εξασφαλίσει ένα ωραίο πλάνο του κυρίου Φούσεκ. Ναι. Του ανθρώπου που έβαλε η UEFA εδώ υπερσύμβουλο στην ΕΠΟ. Ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν συμμετέχει στη σημερινή συνάντηση. Είναι μια εξέλιξη πολύ εντυπωσιακή, αν αναλογιστούμε ότι εδώ και 2,5 χρόνια, ο κ. Φούσεκ υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος για το ελληνικό πρόβλημα. Με την απουσία του από τη σημερινή συνάντηση, να σημαίνει, αν το σκεφτεί κανείς λογικά, ότι είναι μέρος του προβλήματος.
Ναι, έχει δίκιο. Οι υπεύθυνοι του, οι επικεφαλής της UEFA θα τον είχαν συμπεριλάβει σε αυτή τη συνάντηση. Έχω να σας πω λοιπόν, επειδή ήμασταν εδώ και τον είδαμε και καταφέραμε να τον γράψουμε σε ένα σύντομο βίντεο, αν και δεν ήθελε πολύ, προσπάθησε να αποφύγει τις κάμερες. Ο κ. Φούσεκ βρέθηκε νωρίτερα στο Μεγάλη Βρετανία, συνάντησε τους ανθρώπους της UEFA που βρίσκονται εδώ και αποχώρησε μόνος του λίγη ώρα μετά τον. Μάλλον ελάχιστα δευτερόλεπτα, να το θέσω πιο σωστά, μετά την άφεξη του κυρίου Σαββίδη στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Έχει μια σημειολογική σημασία η παρουσία του εδώ και η αποχώρησή του. Και επαναλαμβάνω, με βάση αυτό που έκανε η UEFA και η FIFA να τον αφήσουν εκτός της συνάντησης, μάλλον δεν είναι και πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ ενθαρρυντικό για την παρουσία του εδώ. Ωραία, Νίκο. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο με τους συναδέλφους. Να πούμε ότι τώρα φτάνει ο κύριος Σαββίδης πάλι. Α, φτάνει και ενώ βλέπουμε τον κύριο Μαρινάκη εμείς νωρίτερα στην αφήξή του. Και τώρα μας λέει ο Νίκος Κότης ότι φτάνει και ο κύριος Σαββίδης. Βλέπουμε ζωντανά την εικόνα από την είσοδο του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία. Επομένως, άπαντες είναι πλέον παρόντες από τα μεγάλα αφεντικά, το Big Four. Μπήκε και ο κύριος Σαββίδης. Βλέπουμε και τον Γιώργο Νικοκύρη. Δεν ξέρω αν θα μας πει και ο Γιώργος δύο λόγια, αν μας ακούει. Είμαστε πάντα ζωντανά συνδεδεμένοι με το κέντρο της Αθήνας, με τη Μεγάλη Βρετανία, με την πλατεία Συντάγματος. Ναι, είδατε ζωντανά την άφιξη και του κυρίου Σαββίδη. Αυτή τη φορά ήρθε με το αυτοκίνητό του, μπήκε από την κεντρική είσοδο κανονικά. Όλα πλέον έχουν ολοκληρωθεί όσον αφορά τις αφίξεις. Βλέπουμε τον κύριο Μαρινάκη ξανά που στην αίθουσα, ήρθε πριν από λίγο. Το πρόβλημα. Ναι, σε ακούμε, Γιώργο. Θα συζητηθεί το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άρα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ελπίζω να με ακούτε τώρα. Σε ακούμε κανονικά. Έλεγα ότι με την άφιξη του κυρίου Ιβάν Σαββίδη πλέον ολοκληρώθηκαν οι παρουσίες που περιμέναμε να έρθουν. Πια το μεγάλο ραντεβού είναι έτοιμο να ξεκινήσει, μεγάλη συνάντηση. Να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει. Το σημαντικό είναι τι θα λέμε όταν θα βγουν οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου από την αίθουσα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτά και από τον Γιώργο Νικοκύρη. Έφτασαν όλοι λοιπόν. Άπαντες παρόντες. Η πρώτη, μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Είναι όλοι εκεί. Είναι επιτυχία αυτό, λες. Βέβαια, δεν είναι επιτυχία. Πλήρωνε επειδή είπες κάτι για στοίχημα πριν να μην πάνε όλοι. Το πρωί δεν είχε κάτι τέτοιο. Προφανώς, επειδή μέχρι χθες το βράδυ όλα έδειχναν ότι θα γίνει η συνάντηση. Έτσι, έτσι. Ναι, αστείευομαι ασφαλώς. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι το πρώτο μέρος μας σιγά σιγά ολοκληρώνεται για την καταγραφή της εισόδου και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε των αφεντικών. Τι μπορούμε, λες, να περιμένουμε, Γιώργο? Τι ελπίζουμε? Ελπίζουμε καταρχήν να μην φύγουν νωρίς και να μην την αχτίσουν άρα. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο που ελπίζουμε είναι να βρεθεί ένας ελάχιστος έστω κοινός τόπος, ο οποίος θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το δεύτερο που ελπίζουμε. Το τρίτο, τώρα περνάμε σε μια φάση υπεραισιοδοξίας, είναι να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα και οι παθογένειές του, που είναι αυτά που περιέγραψε πριν από λίγο ο Διονύσης και είπαμε εισαγωγικά. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εγώ θα ήμουν προσωπικά ευχαριστημένος εάν βρισκόταν ένας κοινός τόπος, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα. Και αυτό περνάει οπωσδήποτε, κατά την εκτίμησή μου και με βάση το ρεπορτάζ όμως το λέω, από άμεσα μέτρα στην κορυφή της διαιτησίας. Ωραία. Πάμε και στον Νίκο Δελαγραμμάτικα για μια τελευταία κουβέντα με τον συνάδελφο εκεί στην είσοδο, έξω από την είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Νικόλα, με σένα ξεκινήσαμε αυτό το πρώτο μέρος της επικαιρότητας. Σε ακούμε και πάλι στο πρώτο μέρος του τέλους. Ξέρετε κάτι, θα είναι ωραίο να κλείσουμε και μαζί. Απλώς να υπάρχει τέλος. Δηλαδή ξεκινάει αυτή η συνάντηση κορυφής, αυτή η σύσκεψη, αλλά κάπου να οδηγήσει, να είναι με ένα αποτέλεσμα, να μην είναι ατελέσφορη. Έχουμε ένα δεδομένο, όπως σωστά είπε και ο Διονύσης, ότι είναι και οι 12 μέσα. Έχουμε ένα δεδομένο ότι είναι σε καλό κλίμα προς το παρόν ό,τι έχει σχέση με αυτή τη συνάντηση, την μεγάλη συνάντηση πραγματικά. Μένει να δούμε τι θα συστηθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε ή αν είναι ζητούμενο να βγει λευκός καπνός. Μόνο βέβαιο είναι ότι ελπίζουμε να βγει μια όμορφη λευκή ημέρα επόμενη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωραία, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διονύση, πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη προσέγγιση και από τη δική μας πλευρά. Και κάτι να προσθέσω και εγώ ελπίδα. Τη βάζεις τη λέξη ελπίδα. Να συνδυάσω, ας πούμε. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν που θα έλεγε κάποιος λογοτεχνικά, γυρικά. Ελπίζω να αποδειχθεί ότι η συνάντηση αυτή δεν είναι χωρίς ατζέντα. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Ξαναλέω κλείνοντας και συγγνώμη που σε προλαβαίνω, αλλά
δεν μπορούν να μην μπουν για τη διαιτησία, δεν μπορούν να μην μπουν για τον Περέιρα, δεν μπορούν να μην μπουν κάποια πράγματα που είναι δεδομένα, πασιφανής στο πώς έχουν καταντήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είναι πρέπει μόνο κάτι να τους πούμε, πούμε, είναι και κάτι, κάτι να κάνουμε όμως. Αφού πούμε, να κάνουμε, ναι. Όχι να μην είμαστε διαπιστωτικοί μόνο. Έτσι. Επίσης, εγώ πέραν του Μέλλον Περέιρα θα ήθελα να έχω έτσι στο βάθος του μυαλού μου, συνδυάζοντας πάντα την πληροφορία του Γιώργου, ότι από τα πρόσωπα κλειδιά για όσα θα ακολουθήσουν θα είναι ο Αλέξης Δέδες. Εκτελεστικός γραμματέας της ΕΠΟ. Βεβαίως, ξέρουμε σε ποιον αναφέρεσαι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, προς ώρας, κυρίες και κύριοι. Σας αφήνουμε, μείνετε στη συχνότητα του One. Θα είμαστε εδώ, θα περιμένουμε να βγουν οι άνθρωποι όταν ολοκληρωθεί αυτή η πολυθρύλητη, πολυσυζητημένη συνάντηση, να δούμε με τι αποτέλεσμα. Θα τα μάθουμε όλα αυτά από τους συναδέλφους που είναι εκεί, βρίσκονται και παρακολουθούν το ρεπορτάζ και ακροβολισμένοι με τις κάμερες και τα μικρόφωνα, θα μας τα πούνε στον αέρα του One. Προς το παρόν, σας αφήνουμε.